Ζούμε την τελευταία εβδομάδα μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Με τιτάνια προσπάθεια, εχθές ολόκληρη τη νύχτα και όλη την ημέρα σήμερα, οι άνθρωποι που μάχονται στα πολλαπλά μέτωπα έχουν καταφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή να περιορίσουν την πυρκαγιά στην Αττική. Συνεχίζουμε να δίνουμε τη μεγάλη μάχη στην Εύβοια, στην Ηλία και σε άλλες περιοχές όπου η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Όλη τη νύχτα οι προσπάθειες θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση. Σήμερα είχαμε λιγότερες εκενώσεις οικισμών. Αυτό σημαίνει ότι βρεθήκαμε λιγότερες φορές μπροστά στην εξαιρετικά δύσκολη αλλά απολύτως αναγκαία επιλογή να ζητήσουμε από τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, από τις περιουσίες τους, για να σωθεί η ζωή τους. Οι καταστροφές είναι μεγάλες. Άνθρωποι έχουν χάσει τις περιουσίες τους, δασικές εκτάσεις έχουν καεί. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, η αποκατάσταση όλων, το τονίζω όλων των πληγέντων, θα είναι η πρώτη πολιτική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Και βέβαια όλες, το επαναλαμβάνω, όλες οι καμένες εκτάσεις θα κριθούν αναδασωτές, όπως άλλωστε προβλέπει και το Σύνταγμα. Αυτή τη στιγμή η μάχη συνεχίζεται σε όλα τα μέτωπα. Οι προσπάθειες για την οριοθέτηση και την κατάσβεση των δεκάδων πυρκαγιών στη χώρα, αλλά και των νέων εστιών, όπως αυτή στην Πάρνηθα, συνεχίστηκαν όλη την ημέρα από επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Την προσπάθεια αυτή συνδράμει μεγάλη διεθνής δύναμη πυροσβεστών και μέσων που έχουν ενταχθεί στις επιχειρήσεις τους, τις οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την άμεριστη στήριξη σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε δεχτεί βοήθεια από την Κύπρο με 2 αεροσκάφη και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος 40 ατόμων. Τη Γαλλία με 3 καναντέρ και 82 άτομα, ενώ αναμένονται ενισχύσεις με επιπλέον 100 άτομα και 30 οχήματα. Την Κροατία με 1 καναντέρ. Τη Σουηδία με 2 αεροσκάφη Τράκτορ. Τη Ρουμανία με 108 άτομα και 21 οχήματα. Την Ισπανία με 1 καναντέρ. Την Ουκρανία με 100 άτομα. Το Ισραήλ με 16 άτομα. Την Ελβετία με 3 ελικόπτερα. Την Αίγυπτο με 2 ελικόπτερα Σινούκ. Ενώ αναμένονται άμεσα δυνάμεις από την Τσεχία με 14 οχήματα και 35 άτομα, τη Γερμανία με 2 πεζοπόρα τμήματα 216 ατόμων και 41 οχήματα, την Πολωνία με 143 άτομα με 46 οχήματα, τη Σλοβακία με 72 άτομα και 25 οχήματα, την Αυστρία με 43 άτομα και 11 οχήματα, το Ηνωμένο Βασίλειο με 21 άτομα, το Κατάρ με 69 άτομα και 5 οχήματα και το Κουβέιτ με 42 άτομα. Όσον αφορά στην πυρκαγιά που εξελίχθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας, η άνηση μάχη με τις φλόγες αποδίδει σταδιακά μια βελτιούμενη εικόνα με σταθερό ρυθμό. Σήμερα οι αναζωπηρώσεις ήταν δεκάδες, αλλά όλες αντιμετωπίστηκαν. Στόχος μας ήταν να βελτιώσουμε την εικόνα της πυρκαγιάς και όλα δείχνουν πως τα καταφέρνουμε. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν ισχυρές, όπως ισχυρή ήταν σήμερα και η εναέρια υποστήριξη. Σε όλο τον ορεινό όγκο και κυρίως στην περίμετρο της πυρκαγιάς έχουν αναπτυχθεί πεζοπόρα τμήματα του στρατού με την υποστήριξη πυροσβεστών από Κύπρο, από τη Γαλλία, από το Ισραήλ αλλά και των εθελοντών μας. Χωματουργικά μηχανήματα της περιφέρειας Αττικής δουλεύουν ασταμάτητα για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζών και οι υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης παρέχουν κάθε συνδρομή. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε υπό τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Γιώργο Γεραπετρίτη, με τη συμμετοχή του αρχηγού ΓΕΘΑ κ. Κωνσταντίνου Φλόρου, του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχάλη Καραμαλάκη και του υπαρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Ιάκωβου Κλεφτοσπύρου, αποφασίστηκε να επιτηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας από προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας περιοχές της Αττικής όπου οι πυρκαγιές βρίσκονται σε ύφεση για την πρόληψη τυχών αναζωπηρώσεων και την επίβλεψη του πεδίου. Στην Εύβοια, η μάχη θα συνεχιστεί όλη τη νύχτα με πολύ μεγάλη ένταση από όλες, μα από όλες τις δυνάμεις. Η πυρκαγιά έχει δημιουργήσει 2 μέτωπα. Στο νότιο τμήμα της η κατάσταση είναι σταθερή. Προσπαθούμε να τη βελτιώσουμε διαρκώς. Ενώ στο βόρειο τμήμα της η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε ενισχύσει τις δυνάμεις και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 475 πυροσβέστες μαζί με 35 ομάδες πεζοπόρων που έχουν ενισχυθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας από τη Ρουμανία και την Ουκρανία. Ταυτόχρονα επιχείρησαν μέχρι το τελευταίο φως 8 ελικόπτερα και 9 αεροσκάφη συμπεριλαμβανομένων αυτών που μας διατέθηκαν από τη Σουηδία μαζί με τον Μπέρι F200. Οι δυνάμεις του λιμενικού και του πολεμικού ναυτικού παραμένουν σε ετοιμότητα
για το ενδεχόμενο προληπτικών εκενώσεων. Επίσης, επιχειρούν 110 στελέχη των ειδικών δυνάμεων του στρατού Ξηράς και του πολεμικού ναυτικού ως πεζοπόρα τμήματα και τις επόμενες ώρες θα ενισχυθούν με 80 ακόμη στελέχη. Ταυτόχρονα, το πολεμικό ναυτικό διαθέτει τορπιλάκατο, ενώ στη σκάλα οροπού έχουν δετεθεί αρματαγωγά, 15 λέμβοι και 4 σκάφη ανορθόδοξου πολέμου με 197 στελέχη για τη μεταφορά πολιτών εφόσον και αν χρειαστεί. Σε άμεση τιμότητα βρίσκονται 2 πλωτά περιπολικά του λιμενικού σώματος, 2 επιβατηγά οχηματαγωγά, 2 επιβατηγά τουριστικά και 4 αλευτικά στην περιοχή Πευκή Ευβοίας. Το λιμενικό σώμα, η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί έχουν πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό διασώσεων. Ο αριθμός των εθελοντικών ομάδων είναι μεγάλος και έχουν διατεθεί 40 μηχανήματα έργου και 25 υδροφόρες από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την τοπική αυτοδιοίκηση. Για την προσωρινή φιλοξενία των πληγέντων κατοίκων στην Εύβοια, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει επίσης θέσει στη διάθεσή τους 2 κλειστά γυμναστήρια σε Χαλκίδα και Σχηματάρι, το πρώτο δημοτικό σχολείο Αρτάκης, καθώς και το χώρο στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας στη Λιβαδιά. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μερίμνησε και ήδη απέστειλε απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να είναι εφικτή και εξασφαλισμένη η φιλοξενία συνολικά 500 ατόμων. Η περιφέρεια ήδη παρέχει προσωρινή στέγαση σε πάνω από 2.000 συμπολίτες μας. Στην Ηλία και στη Φωκίδα είχαμε μεγάλο αριθμό αναζωπηρώσεων και περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εναέρες μέχρι το τελευταίο φως. Η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Μαζί μας επίσης, σε όλα τα μέτωπα, επιχειρούν 33 στελέχη του στρατού Ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας ως συνδρομή στα πεζοπόρα τμήματα, καθώς και 32 αξιωματικοί και οπλίτες με 16 οχήματα για περιπολίες πυροπροστασίας, ενώ αναμένεται συνδρομή 2 λόχων με 80 στελέχη ως πεζοπόρα τμήματα. Επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε βαθιά ευγνώμονες στις γυναίκες και στους άνδρες της πυροσβεστικής, σε όλους τους εθελοντές, στις ένοπλες δυνάμεις μας, στην ελληνική αστυνομία, στο λιμενικό, για την τεράστια προσπάθεια την οποία καταβάλουν σε όλα τα πύρινα μέτωπα. Η μάχη συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ.